Ο βουλευτή Ροδόπη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου, ζητά να επαναξεταστεί η απόφαση που έλαβε η διοίκηση τη ΕΡΤ να προχωρήσει στην αποξήλωση του κέντρου εκπομπή μεσαίων κυμάτων στην κομμοτινή. Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προ τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννη Οικονόμου και συνυπογράφουν 17 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνει ότι το κέντρο εκπομπή μεσαίων κυμάτων αποτελεί την ακρογωνιαία φωνή τη Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα μέσω τη ΕΡΑ Κομωτινή να παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία σε απόδημου Έλληνε αλλά και κατοίκου εντό τη ελληνική επικράτεια. Σήμερα, αντί η διοίκηση τη ΕΡΤ να φροντίσει για τη συντήρηση και την επαναλειτουργία του Κέντρου Εκπομπή Μεσαίων Κυμάτων στην κομμοτινή, ω ένα σημαντικό βήμα ενημέρωση και ψυχαγωγία όσων χρησιμοποιούν τα βραχεία, προχωράει στην αποξύλωσή τη. Ο βουλευτή καλεί τον αρμόδιο υφυπουργό να επανεξεταστεί η απόφαση αποξήλωση του Κέντρου Εκπομπή Μεσαίων Κυμάτων στην κομμοτινή και να εξηγήσει του λόγου που η διοίκηση τη ΕΡΤ έλαβε μια τέτοια απόφαση. Στην Κομωτινή είναι εγκατεστημένο Κέντρο Εκπομπή Μεσαίων Κυμάτων, το οποίο μπορεί σήμερα να μείνει σε λειτουργία, όμω έχει τη δυνατότητα μέσω τη Έρα Κομωτινή να παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία σε απόδημου Έλληνε αλλά και κατοίκου εντό τη ελληνική επικράτεια που έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν από τον πομπό των Μεσαίων τα τοπικά νέα και την επικαιρότητα μια ακριτική περιοχή που μπορεί να αναμεταδίδει ο σταθμό τη Κομωτινή. Με την από 20-12 του 2021 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ, ΕΡΤ ΑΕ, αποφάσισε να συντηρήσει μόνο τρία ενεργά κέντρα εκπομπή Μεσαίων Κυμάτων. Σε Μπογιάτη, Κέρκυρα, Τρίπολη και να προχωρήσει στην αποξύλωση των ιστών στα ενεργά κέντρα εκπομπή μεσαίων κυμάτων όλη τη επικράτεια ανάμεσά του και τη Κομοτινή. Το κέντρο εκπομπή βραχίων κυμάτων είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα και επιτελεί κρίσιμο ρόλο στη μετάδοση του ραδιοφωνικού προγράμματο τη ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο. Από αυτό εκπέμπει μεταξύ άλλων η Φωνή τη Ελλάδα, που αποτελεί ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό διεθνού εμβέλεια και απευθύνεται σε 14 εκατομμύρια Ελλήνων ομογενών σε Ευρώπη, ΙΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και άλλα. Σε φοιτητέ που σπουδάζουν. Στο εξωτερικό, καθώ και σε πλήθο Ελλήνων εργαζομένων εκτό συνόρων, όπω ναυτεργατών, στα ποντοπόρα πλοία και οδηγών φορτηγών που ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη. Τα βραχεία είναι πιο εύκολα στη χρήση. Πιο φθηνά, πιο προσβάσιμα, δεν λογοκρίνονται, ενημερώνουν τον απόδημο ελληνισμό ανά την Ιφίλιο. Ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η συχνότητα των βραχαίων, όπω μπορεί να συμβεί με το διαδίκτυο, ίντερνετ ή την δορυφορική μετάδοση. Όμω η διοίκηση τη ΕΡΤ, υλοποιώντα τι κατευθύνσει τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, παραγνωρίζοντα την αξία των εγκαταστάσεων αυτών, ακόμη και σε συνθήκε γεωπολιτικών κρίσεων, αποφάσισε να προχωρήσει στην αποξήγηση. Ειδικά το κέντρο εκπομπή μεσαίων κυμάτων στην Κομοτινή αποτελεί την ακρογωνιαία φωνή τη Ελλάδα. Η απομάκρυνση τη κεραία των μεσαίων κυμάτων τη Κομοτινή, που βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο τη Ευρώπη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη για την περιοχή. Σήμερα, αντί η διοίκηση τη ΕΡΤ να φροντίσει για τη συντήρηση και την επαναλειτουργία του κέντρου εκπομπή μεσαίων κυμάτων στην Κομοτηνή ω ένα σημαντικό βήμα ενημέρωση και ψυχαγωγία όσων χρησιμοποιούν τα βραχιά, προχωράει στην αποξήλωσή τη. Η κυβέρνηση τη Νέα αγνοεί τι τη Ποσπέρτη για τη μεγάλη σημασία τη λειτουργία του Κέντρου Εκπομπή Βραχίων και τη Φωνή τη Ελλάδα στη διατήρηση δεσμών του απόδημου ελληνισμού με την πατρίδα και την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπομπή Βραχίων. Γιατί εφαρμόζει την ίδια τακτική για τι δημόσιε επιχειρήσει. Επικαλείται το κόστο για να υπονομεύσει και να οδηγήσει στο κλείσιμο την εγκατάσταση των Βραχίων. Βάσει το παραπάνω, ερωτάστε, θα επανεξετάσετε την απόφαση τη διοίκηση τη ΕΡΤ να αποξηλωθεί το Κέντρο Εκπομπή Μεσαίων Κυμάτων στην Κομοτινή. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν. Την διοίκηση τη ΕΡΤ να λάβει μια τέτοια απόφαση.